και είναι κάτι που δημιουργούν τα παιδιά μαζί με το δάσκαλο ή το γονέα. Πώς μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά μας να μας ακούνε? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και φυσικά όσοι γονείς έχουν και αυτοί κάποια ερώτηση να θέσουν, μπορούν πολύ ευχαρίστως να μας στείλουν ένα μήνυμα. Πώς λοιπόν κάνω το παιδί μου να με ακούει? Αυτό που κάνω εγώ στην τάξη είναι να δημιουργήσουμε τους κανόνες, τους λεγόμενους κανόνες ή πιο σωστά τα κοινωνικά συμβόλαια που θέτουμε εμείς από την αρχή με το παιδί. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινωνία στην αίθουσά μας, στο περιβάλλον που βρισκόμαστε, είτε στο σπίτι είτε στην τάξη δηλαδή, και είναι κάτι που δημιουργούν τα παιδιά μαζί με το δάσκαλο ή το γονέα. Βέβαια αυτό έχει ουσία για αυτά, αφού τα παιδιά είναι οι δημιουργοί, οι κατασκευαστές των κανόνων. Δηλαδή τους κανόνες τους βγάζουν τα ίδια τα παιδιά μαζί με το γονέα, μαζί με το δάσκαλο στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό βοηθά στην καλύτερη επικοινωνία. Οι ερωτήσεις που τα παιδιά θα πρέπει να απαντήσουν είναι: πώς σκέφτομαι εγώ, πώς αντιδρά ο άλλος, πώς θέλω να μου συμπεριφέρονται, πώς συμπεριφέρομαι εγώ στους άλλους και πώς αντιμετωπίζουμε τις παραβάσεις των κανόνων. Αυτές οι ερωτήσεις είναι οι πιο βασικές. Τι κάνουμε λοιπόν? Θέτουμε αυτές τις 4 ερωτήσεις στα παιδιά και αφού τις απαντήσουν, διαβάζουμε τις απαντήσεις, κάνουμε τη λίστα μας αναλόγως με τους κανόνες που θέλουν τα παιδιά να δημιουργήσουν, υπογράφουμε ο καθένας με τη σειρά του αυτούς τους κανόνες που δημιουργήσαμε όλοι μαζί και φυσικά, αν κάποιος παραβεί έναν από αυτούς τους κανόνες, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα κώδικα επικοινωνίας. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει κάτι σωστά, μπορούμε να του κάνουμε έτσι, ότι συμφωνούμε. Και όταν κάποιος παραβαίνει κάποιο κανόνα, μπορούμε να του κάνουμε αυτό, που σημαίνει ότι δεν ήταν καθόλου σωστό αυτό που έκανες, διόρθωσε τον εαυτό σου.